Ανθρωποσκοπική Λέμβος Πρωτεύς ανήκει στο 7ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Θεσσαλονίκης. Καθελκίστηκε για πρώτη φορά το Μάιο του 1946 και είναι η πρώτη Λέμβος τύπου Θεσσαλονίκης που κατασκευάστηκε. Είναι μεικτής αρμολογίας, έχοντας τα πρώτα μαδέρια από την Καρίνα Λία αρμολογία και τα τρία τελευταία προς την Κουπαστή κλιμακωτή. Χρησιμοποιείται από τότε για την εκπαίδευση των αυτοπροσκόπων και το 1993 υπέστη ολική ανακατασκευή, έπεσε ξανά στη θάλασσα και συνεχίζει έκτοτε τη χρήση της καθημερινά από τους ναυτοπροσκόπους. Το 1910 ιδρύθηκε το Σώμα Αλληλοπροσκόπων. Το 1913 ιδρύθηκε και η ειδικότητα των αυτοπροσκόπων. Οι ναυτοπρόσκοποι έχουν ως κύρια ασχολία τη θάλασσα, το θαλάσσιο στοιχείο. Και γι' αυτό και συντηρούν και χρησιμοποιούν συνεχώς τις ναυτοπροσκοπικές λέμβους τύπου Θεσσαλονίκης. Με αυτές ως μέσο αξιοποιούν και γίνονται γνώστες της ναυτικής τέχνης.